Για ένα μάτς ειδικών συνθήκων προετοιμάζονται στον Ολυμπιακό Βόλου, καθώς ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί, τη συμμετοχή δηλαδή στα play-off, έχει επιτευχθεί και πλέον το ζητούμενο είναι το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην αρχική ειδική βαθμολογία των αγώνων διαβάθμισης ή αλλιώς play-off. Οι Ερυθρόλευκοι θα κυνηγήσουν την νίκη και θα περιμένουν ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα από τον αγώνα του Καφταντζογλίου για να γνωρίζουν αν και με τι βαθμούς θα ξεκινήσουν στα play-off, ενώ ταυτόχρονα θα μάθουν και με πόσους βαθμούς θα ξεκινήσει ο δεύτερος της ειδικής βαθμολογίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Ηρακλής. Όσον αφορά την προετοιμασία, αυτή συνεχίζεται με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο να μην υπολογίζει συνολικά σε 4 ποδοσφαιριστές. Ο Κώστας Μπάρμπας δεν προπονείται καθώς έχει τράβηγμα πρώτου βαθμού στο δικέφαλο και έτσι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του στο μάτς με την Αναγέννηση. Εκτός από τον έμπειρο αμυντικό, λόγω καρτών δεν υπολογίζονται η Θέος Μπαλντοβαλίεφ και Τριανταφυλάκος. Έτσι, στο αρχικό σχήμα θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στο μάτς αυτό που οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κερδίσουν για να μπουν στα play-off με βαθμολογικό μπόνους ενός ή δύο βαθμών ανάλογα με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ηρακλής ΑΕΛ. Το Θεσσαλικό ντέρμπι Αναγέννηση Καρδίτσας Ολυμπιακός Βόλου που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας ορίστηκε να διευθύνει ο Νίκος Ρούσος Μπεκερτζής από την Πρέβεζα με βοηθούς του Ηλία Κωνσταντίνου και Λευτέρη Καραλή από Ένωση Πρέβεζας και Υπήρου αντίστοιχα. Τέλος, δύο μέρες μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος, δηλαδή την Μεγάλη Τρίτη, θα διεξαχθούν οι κληρώσεις για τα play-off και τα play-out στα γραφεία της Football League.